Φίλες και φίλοι του Eurohoops, καλησπέρα σας ή καλύτερα καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Eurohoops Show. Ο Ολυμπιακός είναι οριστικά δεύτερος στην κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας και θα διεκδικήσει την πρόκριση στο Final Four με αντίπαλο τη Μονακό. Το άλλο ζευγάρι μάλλον είναι η Μπαρτσελώνα με την Bayern Μονάχου. Μας μένουν δύο ακόμα ζευγάρια όμως και ο Παναθηναϊκός σήμερα έδειξε ένα θετικό πρόσωπο στο φινάλε της παρουσίας του στη φετινή Ευρωλίγκα. Όλα αυτά και πολλά ακόμα θα συζητήσουμε μαζί με τον Βαγγέλη Ιωάννου. Καλά λες καλημέρα ή καλησπέρα, ανάλογα με το πότε μας βλέπει κάποιος. Έτσι ακριβώς, τον Άρη Μπάρκα. Όχι, καλημέρα, γιατί λόγω τεχνικού προβλήματος θα πούμε σε μαγνητοσκόπηση. Και μαζί μας σήμερα στο στούντιο του Eurohoops είναι και ο νέος Head of Development της Eurohoops Academy, ο Λευτέρης Καλογύρου. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε νομίζω από τον Ολυμπιακό και από το αποτέλεσμα το οποίο ουσιαστικά του έδωσε τον αντίπαλο του στα play-off της φετινής Ευρωλίγκας, Βαγγέλη. Η Ρεάλ ιτήθηκε εντός έδρας από την Μπάγερ. Όταν θα μας βλέπουν, μπορεί να είναι πρωί, μπορεί να είναι μεσημέρι, μπορεί να είναι απόγευμα, αλλά εμείς έχουμε τα αποτελέσματα που μας ενδιέφεραν. Τώρα, το ποιος θα παίξει στο 4-5 ή στο 3-6, ποσός μας ενδιαφέρει. Από τη τουλάχιστον που, όχι προς το παρόν. Που αποφάσισε η Ρεάλ να χάσει το μάτς, γιατί αυτή είναι η άποψή μου, ειδικά μετά το 13-38 της τέταρτης περίοδου, το βλέπω, το επιβεβαιώνουμε, δεν το πιστεύουμε. Ασχολούμαστε λίγο με τα ανέκδοτα στα social media. Ο ένας λέει, αν είχε βάλει το τελευταίο σου το Σλούκας στο πρώτο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελόνη, ο Ολυμπιακός πιθανότατα θα είναι πρώτος. Ο άλλος λέει, ενισχύει. Αν δεν είχε χάσει από τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ ή από την Άλμπα στο Βερολίνο, επίσης θα ήταν πρώτος. Είναι δεύτερος Ολυμπιακός, να πούμε έτσι. Και πολλά άλλα τέτοια. Η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός. Αν είχε βάλει το Σλούκα, δεν νομίζω ότι θα είχαν τόσο εύκολα η Μπαρσελόνα του Μακάμπι, αλλά αυτή είναι άλλη συζήτηση. Αυτή είναι άλλη συζήτηση. Η ουσία είναι, γιατί έχουμε και τον Λευτέρη Καλογύρου μαζί μας, είμαστε τετράδα σήμερα, τετράδα Final Four. Η ουσία είναι ότι έτσι όπως διεξάγεται η Ευρωλίγκα, ακόμα και με το Excel format τα τελευταία χρόνια, ευθύνη Μπερτομέου 100-0, χωρίς να είναι όλα τα παιχνίδια την ίδια ώρα, την τελευταία αγωνιστική, είναι μια απόλυτη ντροπή. Αυτό είναι. Είναι μια απόλυτη ντροπή γιατί υπάρχουν πολλές ομάδες που το έχουν δείξει και στο παρελθόν που διαλέγουν. Άλλες διαλέγουν αντίπαλο, άλλες διαλέγουν να στείλουν μια άλλη ομάδα σε συγκεκριμένη ομάδα απέναντι και θα δούμε τι θα γίνει και την τελευταία αγωνιστική. Γιατί σήμερα δεν είναι μόνο η Ρεάλ, προσοχή. Ναι. Δεν είναι μόνο η Ρεάλ, δεν είναι μόνο η ντροπή της Μαδρίτης, είναι και η ντροπή της ΕΦΕΣ. Με αυτό που έγινε στο Βελιγράδι. Άφηναν ανοιχτούς διαδρόμους για να κάνουν lay-up βελτίωσης που κάνει ο Λευτέρης ο Καλογύρου με πλάτη στον επιτιθέμενο, άμυνες με πλάτη στον επιτιθέμενο και άλλα πολύ όμορφα καλούδια. Την ώρα βεβαίως που η ΕΦΕΣ δεν μπορεί να είναι σίγουρη για τον αντίπαλό της, για την ομάδα που θα συναντήσει στα play-off, επειδή εν τέλει θα αποφασίσει η Μακάμπι. Και εκεί βεβαίως μπορεί να γίνει το απόλυτο εις την ιωστή δύναμη ρεζιλίκη, να χάσει δηλαδή Μακάμπι στο Γιάντε Λιάου από τη Φενέρ που ιτήθηκε από τον Παναθηναϊκό πριν από λίγο στο δικό της γήπεδο. Ωστόσο, μία μικρή υποσημείωση ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση και λόγω των πολλών αναβολών, τα παιχνίδια και να γινόντουσαν όλα την ίδια ώρα, πάλι θα μας έμενε ένα. Δηλαδή το Μακάμπι Φενέρ μας έμενε. Δεν λέω κυρίως για το μάτς το τελευταίο της Μακάμπι. Λέω για αυτά που συνέβησαν σήμερα στη Μαδρίτη και στο Βελιγράδι. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα και η Ρεάλ πρέπει να το πληρώσει. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να το πληρώσει. Την προηγούμενη φορά που διάλεξε της βγήκε σε καλό πριν από 6 σεζόν. Λοιπόν, τώρα πρέπει να το πληρώσει, γιατί με αυτό που έκανε. Αγωνιστικά εννοείς. Βεβαίως, πάντα για αγωνιστικά. Να μην συγχάνει την τιμωρία στον Μπερτομέου. Ειδικά τώρα που φεύγει. Στο αγελαδοκούρεμα δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, βγαίνει τέταρτη. Ακόμη κι αν περάσει στο Final Four, θα πρέπει να νικήσει την Μπαρσελόνα στον ημιτελικό. Κομματάκι δύσκολο. Κομματάκι δύσκολο. Θα το δούμε. Νομίζω όμως ότι καλύτερα να πάμε πρώτα στο ζευγάρι που έχουμε μπροστά μας και ως εκπομπή ελληνική μας ενδιαφέρει περισσότερο και είναι αυτό του Ολυμπιακού με τη Μονακό. Ήταν τελική η θέση της Μονακό η 7η, οπότε εφόσον με το σημερινό αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός βγαίνει δεύτερος, αντιμετωπίζει την ομάδα του Mike James, όπως συνηθίζουμε να λέμε, γιατί φέτος κάνει πράγματα και θαύματα, Άρη. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι μόνο αυτός που πρέπει να φοβάται ο Ολυμπιακός.
Σίγουρα δεν είναι μόνο αυτό που πρέπει να φοβάται. Νομίζω όμω ότι εδώ από τη στιγμή που έχουμε δίπλα μα τον κόσμο καλογύρου, όλε αυτέ πρέπει να μα κάνουν την ανάλυση και να μιλήσουν. Ό,τι και να πούμε εμεί είναι λιγότερο από αυτό που να μα πούνε αυτέ τι λεφτέρε. Είναι τόσο καλή μοναχώ που φάνηκε στο τελευταίο χρονικό διάστημα ή θεωρεί ότι απλά είναι μια ομάδα με σκαμπάνε βάγματα που έχει απλά να κάνει. Εγώ νομίζω ότι έπαιξε χωρί την πίεση των αποτελεσμάτων. Ήταν αρχάρια, ήταν για πρώτη φορά στην Ευρωλίγκα. Είχε πολλού ντρούκι στη σύνθεσή τη που θέλανε να δείξουν κάποια πράγματα. Αυτό εκμεταλλεύτηκε και ο καινούριος προπονητής, γιατί μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησαν με άλλο προπονητή τη σεζόν. Τους βγήκαν αποτελέσματα, αποχώρησαν και οι ρώσικες ομάδες και νομίζω ότι επειδή τρώγοντας έρχεται η όρεξη, αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο πρέπει να ανησυχεί ο Ολυμπιακός. Μήπως η Μονακό θέλει να κάνει ακόμα κάτι, γιατί ήδη είναι πετυχημένη, να κάνει ακόμα ένα βήμα και να φτάσει στο Final Four, το οποίο θα είναι η απόλυτη επιτυχία για αυτούς. Το γεγονός ότι σε 4 τελευταία παιχνίδια βλέπουμε τη Μονακό να κερδίζει, να είναι και σε πολύ καλή κατάσταση. Μας δείχνει ότι 5 διαδοχικές νίκες έχει. Μας δείχνει ότι είναι πολύ φορμαρισμένη και αυτό πρέπει να προβληματίζει περισσότερο ή λιγότερο. Αυτό θα έλεγα ότι καμιά φορά, εντάξει, τυχαίο δεν είναι τίποτα. Απλά επειδή οι αγώνες ξεκινούν σε ένα μήνα, υπάρχει πολύ μεγάλο διάστημα για να πούμε ότι είναι φορμαρισμένη η ομάδα. Όχι σε ένα μήνα, σε 13 μέρες. Συγγνώμη, σε 11 μέρες. Ναι, σε αρκετό διάστημα θέλω να πω, ναι. Ήθελα να πω ένα μήνα πριν το Final Four. Μαζί με τη σημερινή σέντα. Νομίζω ότι η Μονακό δεν ξέρω αν θα μπορέσει να διατηρήσει αυτή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Απλά πρέπει να ξέρουμε ότι επειδή ακριβώς είναι πρωτάρα στο θεσμό, δεν έχει ξαναπαίξει σε τέτοιους ρυθμούς, σε play-off, δεν έχει τη φανέλα την πολύ μεγάλη. Αυτά είναι τα πλεονεκτήματα αντίθετα που έχει ο Ολυμπιακός, αλλά έχει τον ενθουσιασμό, όπως είπαμε, και το momentum, μιας που είπαμε ότι προέρχεται από 5 νίκες σερί. Έχει και φυσικά και πολύ αξιόλογο υλικό, έτσι, πολύ αξιόλογο έχει Bacon, δεν είναι μόνο αυτή. Έχει Ντόντα Χολ, έχει Μοτεγιούνας, έχει Αλφα Ντιαλό και ένα σωρό ακόμα παίκτες. Αυτή πάντως είναι η top 5. Ναι. Ολοκληρώνοντας την κανονική διάρκεια και από άποψη πόντων και από άποψη rebound, συνολικής επίδοσης, είναι αυτοί οι πέντε που ξεχωρίζουν. Συνολική συνεισφοράς. Λευτέρη, κατά την άποψή σου, ανάμεσα στις τρεις που ήταν στο τραπέζι για τον Ολυμπιακό, Εφές, Μακάμπι, που φαινόντουσαν όσοι πιο πιθανές αν δεν είχαμε τα περίεργα αποτελέσματα, τα ανορθόδοξα σκορ και ούτω καθεξής στην τελευταία περίοδο και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκαν η Ρεάλ και η ΕΦΕΣ. Κατά την άποψή σου, ποια ήταν με σειρά δυσκολίας από τις τρεις, τι θα έβαζες? Θα σου πω και εγώ την άποψή μου μετά. Εγώ νομίζω ότι η Μονακό είναι η πιο εύκολη. Εγώ νομίζω ότι η Μονακό ήταν η πιο δύσκολη και γι' αυτό και τη στείλανε οι Μαρτυλένοι στον Ολυμπιακό. Εγώ θα βάζα Μονακό με βαθμό δυσκολίας, επειδή είναι ασύμμετρη απειλή. Για πολλούς λόγους, μπορούμε να το συζητήσουμε αν έχουμε λίγο το χρόνο μετά. Δεύτερη πιο επικίνδυνη η ΕΦΕΣ, επίσης για πολλούς λόγους. Και τρίτη πιο επικίνδυνη η Μακάμπι, μέχρι εδώ που έφτασε στην επιτυχία. Μακάμπι δεν παίζει άμυνα, στα play-off μετράει άμυνα. Νομίζω ότι δεν θα έχει μεγάλες πιθανότητες. Νομίζω δεν θα έχει μεγάλες πιθανότητες. Είτε νικήσει τη Φενέρ είτε χάσει, γιατί αυτή εν τέλει θα διαλέξει το πώς θα πάει το ζευγάρωμα το τελευταίο, στο 3-6 και στο 4-5. Εγώ δηλαδή λέω ότι η Μονακό ήταν η πιο δύσκολη. Όχι για να κάνω αντίλογο, γιατί όχι, το πιστεύω. Αλλά και βαθμολογικά η Μονακό ήρθε 7η, οπότε... Ναι, εντάξει, 7η μετά τις ανακατατάξεις. Ναι. Και ο Ολυμπιακός είναι και δεύτερος. Η καλύτερη επίδοσή του στο Excel format της Ευρωλίγκας. Η καλύτερη επίδοσή του. Και που έχει ξανασυμβεί τη χρονιά που κατέκτησε το τίτλο, έτσι, το 13. Το 13, ναι, στο back-to-back. Στο back-to-back. Εγώ, Βαγγέλη, συμφωνώ σε ό,τι αφορά το momentum της Μονακό. Ναι. Θεωρώ ότι μακράν η πιο δύσκολη αντίπαλος ήταν η ΕΦΕΣ και νομίζω ότι σε αυτό είχαμε καταλήξει όλοι τις προηγούμενες εβδομάδες. Δηλαδή, η προοπτική του Ολυμπιακού να αντιμετωπίσει την ΕΦΕΣ φαίνονταν το πιο δύσκολο εμπόδιο. Πιο τρομακτική, ας πούμε. Καταλαβαίνω βέβαια ότι η Μονακό αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και για τα play-off, παρότι τη Μακάμπι δεν την έχω σε ιδιαίτερη εκτίμηση, θεωρώ ότι και εκεί η αλλαγή προπονητή έχει δημιουργήσει μια εικόνα. Φανέλα μεγάλη, τεράστια σε σχέση με τις άλλες δύο. Δεν είναι πραγματική. Νομίζω ότι εν ώψη play-off η Μακάμπι είναι πάντα υπολογίσιμη καθαρά λόγω έδρας. Εγώ απλά θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Δηλαδή, για τη Μακάμπι, ποια ομάδα. Συγγνώμη, δεν έχει όμως την έδρα της. Δεν έχει την έδρα της. Η Μακάμπι θα παίξει με μειονέκτημα. Ναι, εννοείται, σου λέω. Και η ΕΦΕΣ θα παίξει με μειονέκτημα. Πολύ δύσκολα βλέπεις μια σειρά με τη Μακάμπι και αυτή την έδρα, όποιος και να είναι ο αντίπαλος, εκτός και αν ήταν, ας πούμε, δηλαδή πραγματικά η Μπαρτσελόνα δεν ξέρω αν τα κατάφερνε, να τελειώσει τη σειρά χωρίς το ματς.
Με αυτή την έννοια το λέω. Α, για να πάει σε πέντε μάτς. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Ότι ποια ομάδα από τις τρεις ναι. θα λέγαμε ότι θα παίξει δύο παιχνίδια στο σεφ και δεν θα πάρει κανένα. Δεν θα, η Μακάμπι. Θα ηττηθεί και στα δύο. Η Μακάμπι, ίσως. Εγώ έλεγα ότι η Μονακό. Η ΕΦΕΣ Πίλσεν. Η ΕΦΕΣ πρώην Πίλσεν, τέλος πάντων. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Η ΕΦΕΣ δεν θα έχανε και τα δύο παιχνίδια. Δευτέρη, ακριβώς γι' αυτό το λόγο λέω. Και επίσης, αν τυχόν συνέβαινε η Μακάμπι να χάσει ένα, να κερδίσει ένα παιχνίδι στο σεφ, ναι. τότε στο Γιάννη Λιάου θα γινόταν. Τα δύο παιχνίδια αυτά θα ήταν φωτιά. Δηλαδή για να περάσει ο Ολυμπιακός. Οπότε εγώ πιστεύω ότι ακριβώς με το. Βλέποντας τα πρώτα δύο παιχνίδια, ποια ομάδα από τις τρεις θα μπορούσες να κάνεις 2-0, νομίζω η πιο βαθύ είναι η Μονακό. Και αν σκεφτούμε ότι και η Μονακό είχε τα περισσότερα σκαμπανεβάσματα, ίσως μπορεί σε Σωστό. Ένα παιχνίδι να φανεί πιο ανταγωνιστική και σε κάποιο δεύτερο Ολυμπιακό. Ενώ αντίθετα, να συμπληρώσω ότι αν τυχόν η Μονακό πάρει ένα παιχνίδι από τα δύο πρώτα του Ολυμπιακού, είναι μια κατάσταση που δεν την έχει ξαναδιαχειριστεί. Να πρέπει να κάνει 2-0 στο γήπεδο της εναντίον μιας πολύ καλής ομάδας σαν τον Ολυμπιακό. Καταρχάς, ότι γι' αυτό ακριβώς θεωρώ τη Μονακό πιο εύκολη. Μια σειρά στα πράγματα. Ο Ολυμπιακός πλέον είναι το φαβορί για να περάσει στο Final Four. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Για τους λόγους που έχουμε εξηγήσει και τις περασμένες εβδομάδες. Δηλαδή, στις τελευταίες ειδικά δύο εκπομπές. Λόγω έδρας και λόγω άμυνας, με όποια ομάδα και αν έπαιζε, για μένα το είχαμε πει ότι ο Ολυμπιακός με βάση αυτά τα δύο όπλα είναι το φαβορί για το Final Four. Σε βαθμό δυσκολίας εγώ επιμένω, ακριβώς για τους λόγους που ανέλησε και ο Λευτέρης, όχι για να κάνω αντίλογο, για να απλώς να λέω μια άλλη άποψη, για να μην πλήττουμε λέγοντας όλοι τα ίδια. Για να επειδή είναι ασύμμετρη. Ασύμμετρη απειλή. Αν μια ομάδα μπορεί να κάνει ζημιά στον Ολυμπιακό στα πρώτα, είτε στο ένα, στο πρώτο, είτε στο δεύτερο παιχνίδι, είναι η Μονακό που θυμίζει κάτι από την παλιά Σιένα, που είχε κάτι διαβόλου στην περίμετρο. Τώρα είναι η Μονακό αυτή, είναι στα χτωπούτα. Δεν την περίμενε κανένας. Δεν έρχεται ακριβώς από το πουθενά. Δημιούργησε όμως τις συνθήκες για να γίνει πρωταγωνίστρια, παίρνοντας τον Τζέιμς και άλλους παίκτες στην πορεία. Και είναι η ομάδα που μπορεί να βάλει 90 στο σεφ και να κερδίσει. Απλά η Σιένα να θυμίσω ότι ήταν μια ομάδα που έχει κάποιες συμμετοχές στα Final Four. Προέρχεται από χώρα πιο μπασκετική από ότι. Απλώς η Μονακό, ακριβώς επειδή είναι πρωτάρα, δεν έχει καμία πίεση. Δηλαδή την ίδια ώρα το μειονέκτημά της είναι και πλεονέκτημά της. Ενώ η ΕΦΕΣ είναι αμυνόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης. Γι' αυτό και τη βλέπουμε ότι παρουσιάζει πολλές φορές και διαφορετικά πρόσωπα. Έχει παίκτες με πολύ μεγάλα συμβόλαια 2 και 3 εκατομμυρίων που παίζουν και για τη στατιστική τους. Ενώ η Μακάμπι είναι η γνωστή Μακάμπι επί δεκαετίες με την αμερικανική νοοτροπία. Τεμπέληδες σε έφορες κοιλάδα στην άμυνα. Αν τους μπουν τα σουτ ένα βράδυ μπορούν να κερδίσουν, αλλά δεν έχουν σταθερότητα. Το έχουμε δει. Παρότι άλλαξαν λίγο το momentum με το που έφυγε ο Σφαιρόπουλος. Αυτή είναι η άποψή μου. Αλλά ανεξάρτητα από αυτά που λέμε για τις τρεις που ήταν στο τραπέζι και τελικά ήρθε η Μονακό στον Ολυμπιακό Ελέο Ρεάλ, ο Ολυμπιακός επαναλαμβάνουν για μένα το φαβορί για το Final Four. Και επειδή ήρθαν έτσι τα πράγματα και τελικά είναι και στη δεύτερη θέση ή και στην τρίτη που ήταν, δεν έχει και την Μπαρσελόνα στον ημιτελικό. Άρα υπάρχει ένα καλό σενάριο για τον Ολυμπιακό. Βαγγέλη, θεωρώ ότι μόνο με την ΕΦΕΣ ο Ολυμπιακός δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί καθαρό φαβορί, ούτως ή άλλως. Δηλαδή, πάλι όμως είχε το πλεονέκτημα της έδρας και έχει πολλά σκαμπανεβάσματα η ΕΦΕΣ. Μόνο με την ΕΦΕΣ, με δεδομένο το υλικό της παίχτης που έχει και τότε είναι πρωταθλητής. Ναι, σωστό. Τόσο ο Ολυμπιακός που πράγματι είναι φαβορί και άμα θες να πας στο Final Four, εντάξει, κάποιον πρέπει να κερδίσει. Καλά, εννοείται. Δεν θα πήγαινε χωρίς να παίξει. Συμφωνώ μαζί σου ότι η ΕΦΕΣ μάλλον διάλεξε. Έχω τις αμφιβολίες μου για τη Ρεάλ. Γιατί λίγο πριν την έναρξη του αγώνα η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε ότι θα αγωνιστεί χωρίς τον Μάρτεν. Ναι. Περιμένουμε στη συνέντευξη τύπου να εξηγηθεί αυτή η απόφαση και το τι ακριβώς έχει συμβεί. Ο Νάιζελ Βίλιαμ Γκος θεωρώ ότι έχει απογοητεύσει. Έχει απογοητεύσει εν τέλει ο Ερτέλ για αυτόν τον λόγο που δεν αγωνίζεται. Ο Νάιζελ Βίλιαμ Γκος έδειξε για άλλη μια φορά μετά την ευκαιρία που είχε στον Ολυμπιακό ότι μπορεί στο επίπεδο του EuroCup να είναι εκπληκτικός, αλλά στο επίπεδο της Ευρωλίγκας και με τις απαιτήσεις που έχει ένα σύλλογο σαν τη Real Madrid δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Mm-hmm. Και αυτό δημιουργεί μια πολύ περίεργη κατάσταση και μια πολύ έντονη αμφισβήτηση για πρώτη φορά σε τέτοιο βαθμό στο πρόσωπο του Παύλου Λάσο. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν νομίζω ότι χαροποίησε κανένα στη Madrid η εξέλιξη της συγκεκριμένης αναμέτρησης, ούτε ότι είχε μπει σε τέτοια διαδικασία υπολογισμών η Real. Ακριβώς επειδή είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Δηλαδή,
Υποτίθεται ότι πρέπει κοίτα, να προετοιμαστεί. Κοίτα, Άρη, το σέβομαι, την αναγνωρίζω, όπως σέβομαι και τη Ρεάλ. Παραδέχομαι τις ισπανικές ομάδες. Το έχουμε πει πολλές φορές. Έχουν επεκταράδες. Αλλά το παρελθόν δεν δείχνει αυτά για τη Ρεάλ. Το παρελθόν. Το παιχνίδι με τις Άλγκυρες. Βέβαια. Το παρελθόν δείχνει ότι η Ρεάλ διαλέγει και μάλιστα αποφασίζει και για το. Και για το πώς θα διασταυρωθούν και άλλες ομάδες. Δεν είμαι τόσο σίγουρος πάντως για τη Ρεάλ στην κατάσταση που είναι τώρα ότι είχε την. Επειδή έχει χάσει 8 στα 10 τελευταία. Επειδή. Όχι. Σήμερα το 13-38 από την Μπάγκερν είναι ένα αφύσικο αποτέλεσμα για μένα. Αφύσικο. Για και, μένα. Και ορισμένα από τα προηγούμενα βέβαια θα θεωρούσαμε αφύσικα. Όπως και η συμπεριφορά της ΕΦΕΣ είναι αφύσικη από την ώρα που τέλειωσε το παιχνίδι στη Μαδρίτη. Η συμπεριφορά της ΕΦΕΣ από τη στιγμή που τέλειωσε το παιχνίδι στη Μαδρίτη νομίζω ότι είναι εύκολα εξηγήσιμη. Τα υπόλοιπα έχετε σημασία. Και η ΕΦΕΣ έχει το υλικό και την ποιότητα για να μπει στη διαδικασία να πει ότι διαλέγω κάποιον γιατί σκοπεύω ακόμα και στην επιστροφή στον τίτλο για να πάρω το back-to-back. Νομίζω ότι η Ρεάλ Μαδρίτης έχει πολύ πιο βάθια προβλήματα. Για να επιστρέψουμε όμως στο ζευγάρι το οποίο μας ενδιαφέρει περισσότερο και να απευθυνθώ πάλι στο coach, θα είναι η άμυνα ή η επίθεση πιστεύετε αυτή που θα κρίνει σε βάθος τη σειρά? Τα play-off έχουν δείξει ότι οι ομάδες πρέπει να στηρίζονται στην άμυνά τους. Αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ ποτέ δεν ξεχώριζα αυτά τα δύο. Νομίζω ότι είναι αλληλένδετα ή ούτως ή άλλως. Όμως η φύση των παικτών της γαλλικής ομάδας είναι επιθετική. Δεν είναι μόνο ο James, είναι και άλλοι παίκτες. Αλλά παρόλα αυτά έχουν δείξει φέτος και πολύ καλή αμυντική παρουσία. Εγώ πιστεύω ότι ένας από τους καλύτερους αμυντικούς της χρονιάς ήταν ο Ντιαλό. Με πολύ καλή και σοβαρή παρουσία στην άμυνα. Και σταθερά υψηλά βέβαια και στους πόντους και στα rebound, είχε μια συνολική. Ναι, ήταν πάρα πολύ καλό. Σε κλεψίματα γενικά η παρουσία ήταν πάρα πολύ καλή. Και ενώ κάποια στιγμή με την, όταν πήγε ο Μέικον στην ομάδα, φαινόταν ότι πήγε για να καλύψει αυτή τη θέση. Παρ' όλα αυτά διατήρησε τη θέση του, να μην πω ότι αύξησε κιόλας το χρόνο συμμετοχής του. Εδώ να κάνω εγώ μια ερώτηση στον coach. Γιατί πιστεύεις ότι δεν τον κράτησε ο Παναθηναϊκός? Νομίζω γιατί νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν τον κράτησε γιατί καταρχήν πρέπει να πούμε ότι τον είχε υπογράψει πριν υπογράψει με τον coach Πρίφτη. Ναι, δεν ήταν επιλογή του coach Πρίφτη. Σωστά. Απλά πιστεύω ότι επειδή στις θέσεις αυτές των forward έχει δύο παίκτες, τον Κασελάκη και τον Παπαπέτρου που είναι Έλληνες, νομίζω ότι δεν ήθελε να χαραμίσει μια θέση ξένου σε αυτές τις θέσεις. Ναι, βέβαια, επειδή η Ευρωλίγκα ήταν πολύ μεγάλη σε διάρκεια και υπήρχαν πάρα πολλά παιχνίδια, για μένα δεν ήταν σωστή επιλογή, όχι εκ του αποτελέσματος. Πιστεύω ότι άξιζε μια ευκαιρία ο Ντιαλό στα μέρη μας ξανά. Είχε δείξει ότι μπορούσε να παίξει και άλλωστε είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει βοήθεια σε τρεις θέσεις. Και τέτοιοι παίκτες all around σπανίζουν και νομίζω ότι άδικα έχασε την ευκαιρία και το απέδειξε δηλαδή με την πορεία που είχε στη Μονακό. Λοιπόν, επειδή. Άρη, με συγχωρείς, γιατί. Το κοιτάζω, το ξανακοιτάζω και πρέπει να διαβάσω τα σκόρ ένα περίοδο, διότι με έβαλες και σε τρίτες και σε τέταρτες σκέψεις. Ρεάλ Μπάγκερν λέμε τώρα, έτσι, γιατί το θεώρησες ως ένα σημείο φυσιολογικό το σκόρ της τέταρτης περίοδου. 24-17, 28-17, 23-25, μιλάμε για τα τρία πρώτα δεκάλεπτα, έτσι, και το τελευταίο δεκάλεπτο 13-38. Άνευ άλλου σχολείου, τρεις τελείες. Τρίπλ σκορ, Τρίπλ σκορ στην τελευταία περίοδο. 13-38 μέσα στη Μαδρίτη. Και ξαναδιαβάζω, στην πρώτη 24-17, στη δεύτερη επιμέρους 28-17, στην τρίτη 23-25. Εντάξει, αδερφέ, να χάσει την τέταρτη περίοδο με 15 πόντους διαφορά. Θες να χάσει και με 20 πόντους διαφορά. Στο χαρίζω. 13-38, έλεος. Αυτό, Βαγγέλη, κατά τη γνώμη μου, δείχνει το πώς θα υποφέρει η Ρεάλ από εδώ και πέρα. Κανονικά πρέπει, αν υπήρχε θεία δίκη, αν υπήρχε μπασκετική θεία δίκη, έπρεπε να τη πούνε απόψε δεν συνεχίζεις. Δεν συνεχίζεις. Συγγνώμη κυρία Βασίλισσα, δεν συνεχίζεις. Ας περάσει ο ένατος. Όπως έφυγαν οι ρωσικές ομάδες, διακόπτεται, φεύγεις και μπαίνει ο άλλος. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Και για να ολοκληρώσουμε αυτό που λέγαμε προηγούμενο, μια τελευταία ερώτηση που έχουμε σχετικά πρόσφατο το δείγμα της εκτός έδρας αναμέτρησης του Ολυμπιακού στο Μονακό. Εκεί που η Μονακό έκανε μια μεγάλη εμφάνιση, ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε, είχε την διπλή αγωνιστική, ίσως και αυτό να λέει περισσότερο το παιχνίδι της Μιλερμπάν. Θεωρείς ότι πέρα από την εικόνα αυτού του αγώνα, του αν είναι αντιπροσωπευτική ή όχι, το τι θα πούμε στα play-off, θα σε προλάβω, νομίζω ότι δεν είναι. Θεωρείς όμως ότι το υλικό που έχει η Μονακό ματσάει πάρα πολύ καλά με το υλικό που έχει ο Ολυμπιακός, γιατί αυτό είδαμε στο συγκεκριμένο μάτσο, ότι υπάρχει.
βρίσκει ο ένας τον άλλο στα ματσάκια, από μια πλευρά και από την άλλη. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Μονακό έχει πάρα πολύ καλούς ρόλους στο παιχνίδι της. Έχει παίκτες που έχουν συγκεκριμένους ρόλους, δεν εμφανίζεται κάποιος από το πουθενά. Και, παρόλα, και υπάρχουν και κάποιοι game changers που λέμε, όπως ο κοντός τώρα με διαφεύγει το όνομα, ο Άσος, ο αναβληρωματικός με το ο Πάρις Λί, μπράβο, ο οποίος μπήκε και γύρισε το συγκεκριμένο παιχνίδι, όπως έχει κάνει και σε άλλα παιχνίδια. Και έχει καθυλώσει τον πάγκο τον Βέστερμαν, που είναι ένας πολύ έμπειρος γκάρ της Ευρωλίγκας. Πιστεύω λοιπόν ότι έχει πάρα πολύ καλά μοιρασμένους τους ρόλους. Και έχουμε δει πολλές φορές με τον Mike James κακό η ομάδα να βρει και άλλους τρόπους. Έχει πολλά ψηλά παιδιά, τους κλασικούς αλτικούς παίκτες που παίζουν κοντά στο καλάθι. Και νομίζω ναι, το βασικό τέλος πάντων είναι ότι ο coach βρήκε ρόλο για τον κάθε παίκτη και νομίζω ότι έχει δώσει και αρκετή βαρύτητα στην άμυνα. Δεν είναι σωστό να λέμε ότι δεν παίζει άμυνα η Μονακό. Αυτό κατά τη γνώμη μου. Σαν ρόστερ, εντάξει, είναι πλήρες. Δεν νομίζω ότι έχει να ζηλέψει κάτι. Θα δούμε λοιπόν στην πράξη πώς αυτό θα εφαρμοστεί στα play-off και τι αποτέλεσμα θα έχουμε. Γεμάτη ομάδα. Λί, Διαλό, Μοτεγιούνας, Άντζουσιτς, Τζέιμς, Μπέικον, Βέστερμαν, Τόμας, Μότουμ, Ντόντα Χολ. Αν θα δικαιωθεί εσύ, Βαγγέλη, που θεωρείς το πιο δύσκολο αντίπαλο. Ναι, βέβαια. Και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε Ντόντα Χολ εναντίον Μουσταφά Φαλ, παράδειγμα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιο γκάρ του Ολυμπιακού θα σταματήσει, αν θα μπορέσει να σταματήσει το Mike James, βέβαια. Να δούμε ποιο θα πάει να παίξει κοντά στον Μπέικον. Να σου πω ότι η τακτική του Ολυμπιακού στην άμυνα είναι οι αλλαγές. Οπότε πολλές φορές οι ψηλοί πρέπει να σταματήσουν έναν κοντό, το Mike James, και όχι κάποιος κοντός. Θα το δούμε. Μέχρι τώρα δεν τον έχουν σταματήσει. Θα δούμε αν θα αλλάξει κάτι σε αυτό. Συνήθως ο James κερδίζει τον Ολυμπιακό. Συνήθως. Με όποια ομάδα και αν παίζει. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ωστόσο, νομίζω αξίζει να πούμε και για το φινάλε του Παναθηναϊκού, το οποίο έδωσε κάποια χαμόγελα στους φίλους των Πρασίνων και εν ώψη του ντέρμπι βέβαια που έρχεται τη Δευτέρα. Είδαμε στη μεγαλύτερη διάρκεια ο Παναθηναϊκός να βρίσκεται μπροστά, η Φενέρ να γυρνάει το παιχνίδι, να φτάνει μέχρι το συν 8, αλλά παρόλα αυτά ο Παναθηναϊκός εν τέλει έκανε την ανατροπή και τελικά πήρε το παιχνίδι με ένα τρομερό σχεδόν buzzer beater του Μέικον. Και έτσι έσπασε και μια κατάρα που είχε τα τελευταία 10 χρόνια στην Τουρκία και κέρδισε την Φενέρ. Πρώτη νίκη στη μετά ο Μπράντο της εποχή. Ακριβώς. Με κορυφαίο. Με σπουδαίο όλη τη σεζόν τον Παπαγιάννη, που είναι στους κορυφαίους μπλοκέρ και rebounder της διοργάνωσης, βασικός πυλώνας του Παναθηναϊκού και νίκη για καλή ψυχολογία εν ώψη του ντέρμπι για τον Παναθηναϊκό, ανεξάρτητα από το τι λένε στον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό είναι τελικός αυτό το παιχνίδι. Θα κρίνει το πλεονέκτημα. Έχουν παίξει 4 φορές. Την τέταρτη αναμέτρηση τη βγάζω από το σκληρό δίσκο, δεν την υπολογίζω. Ήταν ειδικό μου συνθηκό, ένα παιχνίδι που ήταν από νωρίς στους 20-30 πόντους, δεν παίχτηκε μπάσκετ εκεί. Στα 3 προηγούμενα είχαμε διαφορετικά σκηνικά μεταξύ των δύο ομάδων. Πάντως έχουν παίξει 4 φορές. Σκορ, νίκες ήττες, 3 νίκες για τον Ολυμπιακό, 1 για τον Παναθηναϊκό. Αν τη Δευτέρα, στον τέρμι του πρωταθλήματος, ιτηθεί ο Παναθηναϊκός, δύσκολα θα το διαχειριστεί εν ώψη play-off. Για θα χάσει το πλεονέκτημα της έδρας. Αν νικήσει, θα έχει ένα επιπλέον κίνητρο να δουλέψει ακόμα παραπάνω, ίσως να κάνει και μια προσθήκη. Μπορεί, έτσι δεν είναι, Άρη? Να κάνει μια ακόμη προσθήκη αν ο Γιώβης δεν είναι καλά στην περίμετρο και να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Εννοείται, αλλά αυτή η ιστορία θυμίζει πια τον Κωστό και τον Λύκο. Γιατί ναι, το ψάχνει playmaker ο Παναθηναϊκός και δεν βρίσκει, ενώ υπάρχουν ευκαιρίες και περιπτώσεις. Δηλαδή θέλω να πω για να εξηγούμε, για να μην παρεξηγούμε, ενώ για τον Ολυμπιακό μπορεί να μην φαίνεται ως τελικός και μπορεί και να μην είναι και στην πραγματικότητα ένας τελικός, γιατί ποντάρει ότι έχει πιο ποιοτικό ρόστερ και ότι σε σειρά αγώνων μπορεί να κάνει break στα play-off εάν ιτηθεί τη Δευτέρα, γιατί μπροστά του έχει τα πιο δύσκολα match για το Final Four, δηλαδή τα παιχνίδια των play-off της Ευρωλίγκας. Για τον Παναθηναϊκό δεν είναι έτσι. Για τον Παναθηναϊκό το κίνητρο είναι μεγαλύτερο στο match της Δευτέρας. Παίζει στο γήπεδό του, θέλει τη νίκη για να σιγουρέψει το πλεονέκτημα της έδρας και για να αποφύγει εσωστρέφεια. Σίγουρα, αλλά πέρα από το θέμα της ψυχολογίας μετά το σουτ του Μέικον στην Κωνσταντινούπολη, φοβάμαι ότι και αυτό το μάτς θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα προβλήματα που μπορεί να έχει να μην έχει ο Παναθηναϊκός και κυρίως από την απουσία του Νέντοβιτς. Παίζει ο Νέντοβιτς, είναι 100%. Όπως ανακοίνωσε
Άρα, Νέντοβιτς παίζει. Ο Σαντρός έχει ένα ξαφνικό πρόβλημα που προέκυψε μέσα στο παιχνίδι με τη Φενέρ. Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν είναι κάτι σημαντικό. Ο Παπαπέτρου θα προσθεθεί σε σχέση με το τελευταίο μάτς που δεν ήταν. Ο οποίος ήταν σήμερα και εξαιρετικός πρώτος σκόρερ με 21 πόντους και ρεκόρ στις assist, με 6 assist στο σημερινό παιχνίδι. Οπότε να ακούσουμε και την άποψη του Λευτέρη για το μάτς Δευτέρας. Νομίζω το καλύψατε. Ο Ολυμπιακός έδωσε τον τόνο, ο προπονητής του, με δηλώσεις ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει τεράστια σημασία για τους ίδιους. Δεν ξέρω αν κρύβει κάτι αυτή η δήλωση, νομίζω ότι είναι ειλικρινής, γιατί πραγματικά δεν νομίζω ότι κρίνεται κάτι. Ο Παναθηναϊκός, όπως τα είπατε, έχει το μοναδικό κίνητρο αυτή τη στιγμή να κερδίσει τον Ολυμπιακό, να πάρει το πλεονέκτημα της έδρας, το οποίο τα προηγούμενα χρόνια, βέβαια, έχουμε δει τα παλιότερα χρόνια πόσο σπουδαίο ρόλο έπαιζε. Κάτι που πιστεύω ότι πλέον δεν θα παίξει ρόλο στην τελική έκβαση του πρωταθλήματος. Είτε το πλεονέκτημα το πάρει ο Ολυμπιακός είτε ο Παναθηναϊκός. Έχουν αποδείξει και οι δύο ομάδες ότι μπορούν να κερδίσουν. Χαρακτηριστικά θα θυμηθούμε ότι και στο παιχνίδι που κέρδισε ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα, τον Ολυμπιακός, ένα παιχνίδι γύρισε ένα παιχνίδι ο Παναθηναϊκός από το πουθενά, από μεγάλη διαφορά, και θα μπορούσε να το έχει κερδίσει. Οπότε τα παιχνίδια αυτών των ομάδων θα είναι ντέρμπι μέχρι το τέλος σεζόν, μέχρι να βγει ο πρωταθλητής. Στο σημερινό παιχνίδι, coach, ο Παναθηναϊκός είχε στα τελευταία δευτερόλεπτα την μπάλα στα χέρια του. Αποφάσισε ο ίδιος για την τύχη του. Είδαμε ότι σήμερα του βγήκε. Σε άλλες περιπτώσεις έχασε πολλά από αυτά τα παιχνίδια, στην Ευρωλίγκα τουλάχιστον. Εάν φτάσει σε μια τέτοια φάση το παιχνίδι της Δευτέρας, τι πιστεύετε ότι μπορεί να συμβεί? Νομίζω ότι ο Νέντοβιτς ή ο Μέικον, ο οποίος είναι μέσα στο παιχνίδι, θα πάρει σε κάποια αλλαγή, επειδή ο Ολυμπιακός αμήνεται με αυτόν τον τρόπο, τον χειρότερο σε εισαγωγικά αμυντικό του Ολυμπιακού και θα παίξει ένας αντίον ενός. Και κάπως έτσι νομίζω θα ήθελα να μας μιλήσετε ακόμα περισσότερο για το πόσο σημαντική είναι η λήψη αποφάσεων σε αυτά τα κρίσιμα παιχνίδια και πώς οι νέοι αθλητές που τώρα αυτούς θα προπονείτε πρέπει να εξασκούνται γι' αυτό. Όπως το είπατε, πρέπει να εξασκούνται γι' αυτό. Και τα παιχνίδια που είναι το απόλυτο κριτήριο της απόδοσής τους θα γίνουν για αυτούς, μέσα από τα παιχνίδια μάλλον, θα αποκτήσουν την εμπειρία που χρειάζεται στο να παίρνουν πάντοτε τις σωστές αποφάσεις. Βλέπουμε βέβαια πολύ συχνά κάποιοι παίκτες από ένστικτο να αποφασίζουν, αλλά και αυτό έχει πάρα πολύ δουλειά από πίσω του, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Δεν είναι βέβαια συχνό φαινόμενο νομίζω στην Ελλάδα να ασχολούνται προπονητικά με αυτό το κομμάτι στις νεαρές ηλικίες. Το Eurohoops όμως το κάνει. Ναι, γίνεται ένα θεματικό camp για άλλη μια φορά. Διοργανώνει το Eurohoops, γιατί όπως έχουμε πει και άλλη φορά, η πανδημία δημιούργησε μεγάλες ανάγκες στα νέα παιδιά. Έχασαν πολύ κρίσιμο διάστημα από την προετοιμασία τους, ας πούμε, στο μπάσκετ αυτά τα δύο χρόνια. Και νομίζω ότι με τέτοια θεματικά φροντιστήρια σε εισαγωγικά και αγώνες, έκτακτους, φιλικά παιχνίδια, συμμετοχές σε τουρνουά, όπως και τις προάλλες συμμετείχαμε σαν Eurohoops στο τουρνουά της Πάτρας. Στο πλαίσιο νομίζω του Next Generation. Νομίζω τα παιδιά μπορούν να καλύψουν κάποιο από το χαμένο έδαφος που έχει δημιουργηθεί. Όλο το team του Eurohoops είναι έτοιμο να σταθεί δίπλα στα παιδιά αυτά και ώστε να καλύψουν τα κενά τους το γρηγορότερο δυνατό. Ίσως και πολλοί από τους παίκτες της Ευρωλίγκας βέβαια να χρειάζονταν τις προπονητικές σας συμβουλές επ' αυτού, αλλά ελπίζουμε να δούμε στα καλύτερά τους και τους παίκτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και να δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Νομίζω ότι οι ομάδες μας πάντοτε φροντίζουν να έχουν πολύ καλούς παίκτες που παίρνουν τις αποφάσεις, τις κρίσιμες αποφάσεις. Έχει αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι οι καλύτεροι πασέρ της Ευρωλίγκας ήταν πάντα Έλληνες. Αγωνιζόμενοι βέβαια και για κάποια χρόνια και στο εξωτερικό. Και νομίζω ότι η μπάλα στα τελευταία δευτερόλεπτα, όταν την κρατάει Έλληνας παίκτης, είναι σε καλά χέρια. Τώρα στον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, με ξέρετε, τον Παπαπέτρου, κάποιος παίκτης που να μπορεί να πάρει τις τελευταίες επιθέσεις και να αποφασίσει. Αλλά τουλάχιστον έχουμε Έλληνα προπονητή εκεί. Σαφέστατα. Λοιπόν, να πούμε ότι εκτός από τα προβλήματα που αναφέραμε του Παναθηναϊκού εν ώψη του ντέρμπι πρωτιάς για την κανονική περίοδο του ελληνικού πρωταθλήματος τη Δευτέρα, πρόβλημα έχει και ο Ολυμπιακός. Προφανώς θα πάει με λίγες δύο ουσιαστικά κανονικές προπονήσεις ο Σλούκας σε αυτό το μάτς. Δεν έπαιξε ούτε στο τελευταίο παιχνίδι με τον Άρη. Έκανε μόνο κάποιες ατομικές προπονήσεις γιατί
τη μέρα του αγώνα με τον Άρη, την Πέμπτη, ήταν η μόνη μέρα που δεν είχε πυρετό. Συγγνώμη, τι τραυματισμό είχε, επειδή δεν ξέρω. Είχε πυρετό, είχε ίωση. Ίωση. Ναι, και ίωση. Ο Φαλ. Θα πάει με λίγες προπονήσεις, όπως και ο Φαλ έπαιξε με τον Άρη, πήρε χρόνο συμμετοχής, αλλά και αυτός με λίγες προπονήσεις. Και αυτό είναι σημαντικό για το ρυθμό μιας ομάδας. Και μία ακόμη είδηση, επιστρέφοντας στην Ευρωλίγκα, ξέραμε, το συζητήσαμε νωρίτερα, ότι 19 και 21 αρχίζουν τα παιχνίδια. Ακριβώς. Οι τελευταίες πληροφορίες μου στέλνουν μήνυμα, λένε ότι ο Ολυμπιακός πιθανότατα θα παίξει 20 και 22. Δηλαδή μεγάλη Τετάρτη και μεγάλη Παρασκευή. Ωραία. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με τη Μονακό. Εδώ θα είμαστε για τη μεγάλη Τετάρτη, λοιπόν, για τη μεγάλη Παρασκευή, εφόσον είναι έτσι τα παιχνίδια, μαζί με τον Επιτάφιο και Eurohoop Show σταθερά. Βέβαια, μέχρι τότε θα έχουμε και άλλα ραντεβού. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα μέχρι τότε. Γιατί η λογική, Άρη, λέει ότι θα κάνουμε εκπομπή και στο πρώτο και στο δεύτερο παιχνίδι, έτσι. Η λογική λέει ότι θα κάνουμε εκπομπή και τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα και φυσικά έχουμε και NBA που ετοιμάζεται και άλλη εκπομπή πριν τα play-off. Άρα έχουμε εκπομπή για το Derby. Ακριβώς. Εκπομπή για το NBA. Ακριβώς. Μεγάλη Τετάρτη και μεγάλη Παρασκευή, αν γίνουν τότε οι αγώνες του Ολυμπιακού. Τα είπες άψογα. Αυτά. Δεν θα σταματήσουν να μας βλέπουν οι φίλοι του Eurohoops. Και νομίζω καλύψαμε όλα μας τα θέματα για σήμερα. Αν, Βαγγέλη, δεν έχεις εσύ κάποιο νεότερο. Όχι, την άλλη εβδομάδα θα σχολιάσουμε τη Μακάμπι. Θέλω να πιστεύω ότι θα σταθεί στο ύψος της, σε αντίθεση με Ρεάλ, κατά την άποψή μου, και Εφές. Κατά την άποψη του Άρη, κατά το ίμιση. Εφές μόνο. Εδώ θα είμαστε να τα δουν. Όχι, έχει σημασία. Γιατί είναι το φαβορί. Αν νικήσει τη Φενέρ, παίζει Παλικαρίσια. Και πάει να παίξει με τη Ρεάλ. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και συγγνώμη, αν δεν παίξει με τη Ρεάλ, αυτό εννοώ. Να σου πω γιατί δεν παίξει. Δεν θα σταματήσουν ποτέ. Όχι, υπάρχει ένας λόγος. Μόνο ένας. Αν θέλει απλώς να πάει στο Final Four, πρέπει να νικήσει την Φενέρ, έστω και με ένα πόντο, να παίξει. Με την Ρεάλ θα την περάσει πανεύκολα, αν είναι φυσιολογική αυτή η εικόνα της. Ο λόγος είναι να ιτηθεί για να παίξει με το Μιλάνο, που θα έχει πάλι πιθανότητες, όχι τόσες όσες με τη Ρεάλ, αλλά θα έχει, για να μην παίξει με την Μπαρσελόνα στον ημιτελικό. Για να στοχεύει σε τελικό δηλαδή, στην απόλυτη υπέρβαση. Πάντως και στο Μιλάνο το 2014 έπαιξε με την Τζέσεκα στον ημιτελικό. Ναι. Πάλι η μπάλα χτύπησε στο παπούτσι του Κρυάπα. Απλώς η ιστορία, Λευτέρη, όπως πολύ καλά ξέρεις, δεν επαναλαμβάνεται πάντα. Και τις περισσότερες φορές την επανάληψη είναι φάρσα. Τις περισσότερες, όχι όλες. Και κάπου εδώ νομίζω φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής μας. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Λευτέρη Καλογύρου, ο οποίος βρέθηκε μαζί μας. Καλή δύναμη να του ευχηθούμε. Φυσικά στα νέα του καθήκοντα μπορείτε να παρακολουθήσετε. Όχι μόνο στο Eurohoops, είναι και ομοσπονδιακός. Δηλαδή ασχολείται και με τα κλιμάκια. Πλέον, όχι ακριβώς σε επίπεδο ένωσης της Αθήνας. Μπορείτε να παρακολουθήσετε και μια πολύ ωραία συνέντευξη που έχουμε κάνει μαζί στο site της Eurohoops Academy σχετικά με την νοοτροπία και με τους στόχους του για την Ακαδημία μας, αλλά και με πολύ ωραίες ιστορίες από την πολυετή καριέρα του με πρωταγωνιστές τον Αντώνη Φώτς, τον Ανδρέα Γλυνιαδάκη και φυσικά τον διευθυντή της Eurohoops Academy, τον Θοδωρή Παπαλουκά. Νομίζω ότι δεν θα σας λείψουμε, γιατί σε λίγες μέρες, τη Δευτέρα, θα τα πούμε. Μέχρι τότε, καλό σας βράδυ.